της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τώρα, τον Φίλιππο Τίμβιο. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Τίμβιε. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με το του καιρού αυτών των ημερών. Ο Ιούλιος όλος θα μας κάψει, ενημερωνόμαστε, στη βάση της μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης. Αλλά να δούμε αυτές τις μέρες. Υπάρχει μια μικρή πτώση. Βεβαίως, είναι να κοντέψουμε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Έχουμε γύρω στους 39 βαθμούς σήμερα. Δεν αποκλείεται το μεσημέρι προς απόγευμα να φτάσουμε και τους 40. Να. Αλλά πολύ παροδικά, όπως και χθες. Σήμερα 39 βαθμοί, αύριο 37 με 32-33 στα παράλια. Περαιτέρω πτώση την Παρασκευή για να φτάσουμε στα κανονικά για την εποχή. Και από εκεί και πέρα επανερχόμαστε στις ψηλές θερμοκρασίες και το Κυριακή στα 40. Μάλιστα. Υποτίθεται, βλέπω τώρα 37 βαθμοί στην Αθαλάσσα, ας πούμε. Τώρα είναι η κανονική για την εποχή. Σωστά. Αυτή τη στιγμή, ναι, στην Αθαλάσσα έχουμε 38,7 βαθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό και που βλέπετε στην οθόνη σας είναι αποτέλεσμα από μοντέλο υπολογιστή. Δεν είναι οι πραγματικές τιμές. Ναι. Όχι, τώρα εγώ έχω τις τιμές που εκδόθηκε το Δελτίο Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης από τη Γερμανία, αυτό που έχει να κάνει ποιες είναι για τις κανονικές. Οι κανονικές για την εποχή σήμερα, λέω, για το εσωτερικό θα πρέπει να είναι στους 37, μεταξύ 1ης και 7 Ιουλίου και αλλάζουν 8 με 15, 16 με 22, πάει έτσι αυτό που βλέπουμε τώρα. Πριν έρθω σε αυτά όμως, να δούμε λίγο, γιατί θα έχουμε και ένα επεισόδιο σκόνης. Κύριε Τίμβι, αυτές τις μέρες. Παροδικά αύριο θα δούμε σκόνη στην ατμόσφαιρα, η οποία είναι κυρίως από τα 1000 μέτρα και πάνω μέχρι τα 3000 μέτρα. Δεν αποκλείεται όμως να έχουμε και αύξηση των μετρήσεων στο έδαφος. Μάλιστα. Δεν θα είναι όμως έντονο επεισόδιο σκόνης και θα διαρκέσει μόνο αύριο. Ναι. Τώρα, κύριε Τιμβί, αυτές τις μέρες μας επηρεάζει κάτι συγκεκριμένο? Η χαμηλή πίεση είναι εποχική, κάτι πρόσθετο που υπάρχει αυτή η διακύμαση? Ναι. Ναι, η εποχική πίεση αναφέρεται στον τρόπο που παίρνουμε την αέρια μας από το καλοκαίρι. Γι' αυτό πολλές φορές στο Δελτίο αναφέρουμε για την εποχική χαμηλή πίεση της περιοχής, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό κλιματολογικό της περιοχής. Κανονικές συνθήκες για την εποχή. Στην ανώτερη ατμόσφαιρα έχουμε συνθήκες ψηλής πίεσης, οι οποίες συντείνουν στο να αυξήσουν τις θερμοκρασίες και να μειώσουν την ένταση των ανέμων. Δηλαδή, κλιματολογικά πάλι, αν πάμε στον Ιούλιο κάθε χρόνο, θα δούμε ότι σχεδόν καθημερινά έχουμε ισχυρούς άνεμους θαλάσσιας άβρας μεσημέρι προς απόγευμα. Να. Δεν τις έχουμε αυτή την περίοδο. Έχουμε χαμηλότερης έντασης ανέμους. Έχουμε 3 με 4 μποφόρ και παροδικά 5 και όχι 5 και 6 όπως είχαμε τις άλλες χρονιές. Αυτό οφείλεται στην επίδραση της ψηλής πίεσης στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τιμβιέ, χθες εκδόθηκε μια ανακοίνωση, ενημέρωση που έχει να κάνει με όλο τον μήνα Ιούλιο από το Climate Watch της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Γερμανίας. Είναι κάτι στο οποίο απευθυνόμαστε στα δικά τους μοντέλα, που δείχνει ότι για όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και για την Κύπρο, θα έχουμε αυτό που λέμε τα επεισόδια καύσωνα. Ουσιαστικά θα είναι serial όλος ο Αύγουστος, καθημερινά. Να το εξηγήσουμε λίγο πού αυτό οφείλεται, αν θέλετε, και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν, βεβαίως, λόγω και της ξηρασίας. Είναι συνέχεια του προηγούμενου Δελτίου Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης, το οποίο εκδώσαμε τον Ιούνιο, να, το οποίο ανέφερε για θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες των κανονικών. Παρομοίως και για τον Ιούλιο αναμένουμε τις θερμοκρασίες να είναι ψηλότερες των κανονικών. Η μεγάλη διάρκεια πρόγνωση δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα νούμερα, αναφέρεται στην αλλαγή σε σχέση με τις κανονικές τιμές. Και λέει ότι θα είναι μεταξύ 3 και 6 βαθμών πιο πάνω από ποιες είναι οι κανονικές τιμές, που να δούμε ευθύς αμέσως ποιες είναι οι κανονικές για τις διάφορες περιοχές εδώ στην Κύπρο, αναλόγως και ποιου δεκαημέρου, αν θέλετε, ή λιγότερο κάθε εβδομάδα του Ιουλίου θα έπρεπε να ήταν. Οι κανονικές τιμές είναι αυτές που βλέπουμε και αυτές να υπολογίζουμε σχεδόν στο σύνολο του μήνα ότι θα είναι πιο πάνω από τις κανονικές στη βάση αυτού του μοντέλου. Ναι.
Ναι, βεβαίως υπάρχει αυξομοίωση. Ναι. Θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, αλλά όπως αύριο πέφτουν οι θερμοκρασίες στις κανονικές, θα αναμένουμε παρομοίως είτε να αυξάνονται είτε να μειώνονται, απλά ο μέσος όρος θα είναι πολύ ψηλότερος των κανονικών. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τιμβιέ, έχουμε για μήνα Ιούλιο, ποια είναι η θερμοκρασία ρεκόρ που καταγράφηκε? Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το νούμερο. Θα αποφύγω να αναφέρω αυτό που θυμούμε. Είμαστε κοντά στο 45 έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν... ο προηγούμενος μήνας είχε σημειώσει πάρα πολλά ρεκόρ, τα οποία θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα αναλύσουμε κιόλας, κύριε Τιμβιέ, γιατί σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η αποφόρτιση της μέρας με τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Άμα είναι και εκείνες συνεχώς πολύ ψηλές, πολύ πιο πάνω από το κανονικό, επίσης υπάρχει πρόβλημα. Μαζί, δεν ξέρω τι προσμετράτε στο δίχτυ δυσφορίας, είναι και η υγρασία. Από υγρασία, τώρα αυτές τις μέρες πώς πάμε? Διότι μπορεί να μειώνεται λίγο η θερμοκρασία, αλλά όλα τα υπόλοιπα να συνηγορούν στο να έχουμε το ίδιο αίσθημα δυσφορίας. Λόγω η υγρασία δυστυχώς είναι πολύ ψηλότερη της κανονικής. Ναι. Δηλαδή στα παράλια έχουμε σχετική υγρασία στη Λεμεσό. Είχαμε χθες την ώρα της μέγιστης θερμοκρασίας 70%, στην Πάφο 79%, στη πόλη Χρυσοχούς 60%. Αυτά είναι ψηλά νούμερα τα οποία σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν δυσφορία. Η Λευκωσία εξακολουθεί να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα για την εποχή. 15-16% είναι πάρα πολύ καλό. Να. Που αυτό έχει να κάνει η υγρασία και με το γεγονός ότι οι υπόλοιπες πόλεις που μας αναφέρατε είναι παραλιακές, κύριε Τιμβιέ. Ναι. Υπάρχει συνεχής τροφοδοσία με υγρασία από τη θάλασσα. Απλά η ατμόσφαιρα μας δεν διαχέει τους υδρατμούς ψηλότερα και τους κρατήσει το έδαφος. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό ψηλώνουν και οι υγρασίες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Κύριε Τιμβιέ, σας χαιρετώ.